17 καψής σημαντικές ανακαλύψεις για τον πρωθυπουργό μας. Πρωθυπουργός, αυτός ο άγνωστος. Θα κυκλοφορήσει και σε βιβλίο. Αυτό το άγνωστο αγόρι, ο πρωθυπουργός. Μην το κουράζει με βιβλία, σε DVD να το δει και ο ίδιος. Σε DVD, ναι, γιατί πού να το διαβάσει. Για να το δούμε το 17. Είναι ένας διαφορετικός πρωθυπουργός καταρχήν αυτός που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, Όλγα. Παίρνει πρωτοβουλίες, κάνει συσκέψεις, υποδέχεται τα συνδικάτα, διαλογίζεται, κάνει διάλογο με τα συνδικάτα. Όταν αναρωτιέστε πού είναι ο πρωθυπουργός ενώ οι αγρότες και όλοι διαμαρτύρονται. Κυρίες και κύριοι, διαλογίζεται. Ο πρωθυπουργός μας διαλογίζεται, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, όταν αγγίζεις όρια Γκάντι, εντάξει, όταν είσαι ένα βήμα πριν την εξαήλωση. Πριν την εξαήλωση, κυριολεκτικά την πολιτική εξαήλωση. Γιατί θα εξαηλωθείς, δηλαδή. Διαλογίζεσαι. Και ίσως κάνει και βελονισμό παράλληλα. Δηλαδή είναι γεμάτος βελόνες ο Κώστας Καραμαλής και διαλογίζεται και λόγω του μεγέθους μέσα στο σπίτι είναι και σαν διακοσμητικό βουντού. Βούδας, όχι βουντού. Συγγνώμη. Έχετε δει τους χαμογελαστούς βούδες που έχουν διακοσμητικά για το σπίτι? Η Νατάσα τον μετακινεί τον Καραμαλή. Τον παίρνει από το μπουφέ, τον πάει στο σαλόνι όταν έχει καλεσμένους. Με τις βελόνες. Με τις βελόνες, ναι. Μαθαίνει και πράγματα στα παιδιά. Ο Καραμαλής είναι μονίμως σε αυτή τη στάση. Έτσι. Έτσι, με βελόνες όμως. Με βελόνες, γυμνός, ναι. Με ένα άσπρο τέτοιο εδώ και διαλογίζεται μέσα στο σπίτι. Επίσης από τον πολύ, ναι, από τον πολύ διαλογισμό μπορείς με τα δύο δάχτυλα του χεριού να τον μεταφέρεις τον Καραμαλή. Ναι. Ξέρεις γιατί πάει προς... Είναι στη... Η ύλη έχει περάσει άλλη διάσταση. Ναι, είναι στη διαδικασία ανάληψης προς τους ουρανούς. Καλέ, τον έχει δεμένο με σκηνή από το πόδι. Σαν τα μπαλόνια για τα παιδιά. Βαράει το ταβάνι. Αφού τα δίδυμα βγαίνουν βόλτα με τον Καραμαλή με τον παπά. Οι υπόλοιποι γονείς στο ΝΕΣ στην Ελλάδα, οι γονείς βγάζουν βόλτα τα παιδιά. Στην περίπτωση αυτή βγάζουν βόλτα το φουσκό. Ακριβώς. Και τα υπόλοιποι γονείς λένε, δεν βγάλαν μπαλόνια Καραμαλής και δεν το ξέρουμε πού να πάει το μυαλό του ότι είναι ο ίδιος ο Καραμαλής. Είναι λοιπόν έτσι και η Νατάσα τον μεταφέρει από το σαλόνι στην κρεβατοκάμαρα. Ο Καραμαλής. Στην κουζίνα δεν τον πάει παρόλα αυτά. Ποτέ. Γιατί μπορεί να παίρνει να ξαραχνιάζει και τις γωνίες και τις πως είναι. Όταν η Νατάσα κοιμάται, ο Καραμαλής αιωρείται από πάνω της σε στήλ διαλογισμό. Και μολές φορές, τι άτιμη όμως που είναι η Νατάσα, αυτό που είπες το έμαθες, άτιμη, άτιμος άνθρωπος, γιατί ο άλλος διαλογίζεται. Και ορείται μέσα στο σπίτι από γωνία σε γωνία και αυτή πάει και του βάζει εδώ στα χέρια δύο ξεσκονιστήρια από αυτά. Ξεσκέτσε όπως πάει ο άλλος και μετακινείται στο σπίτι. Είναι. Αρπάζει και τσαράχνει. Σατανάς είναι. Γιατί να το κάνεις αυτό, να προσβάλλεις το διαλογισμό του. Εν τω μεταξύ βάλαν δύο καζανάκια στην τουαλέτα και ένα ψηλά. Γιατί το άλλο δεν έφτανε να το πατήσει. Άρα κάψε! Με τις διαλογισμούς! Τι φωτιά μας έβαλες! Είναι το πρώτο σπίτι το οποίο έχει κουμπί για καζανάκι απαντούσε. Τα φώτα έχουν ψηλά, όλα ψηλά τα έχουν. Όπως καταλάβατε, αντί να δώσουμε ένα γκάζι να φτάσουμε στο μικρό ένα, έχουμε διαρροή γκαζιού στο στούντιο. Αν το πνέουμε περίεργα. Κελαδιού, κελαδιού. Στο ΔΕ Υπουργικό Συμβούλιο πλέον ο Καραμαλής είναι στο κέντρο του τραπεζιού από πάνω. Με μια τόση διακριτική απόσταση από το σαν τραπέζι. Σαν το Hovercraft. Ναι. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Σαν το Hovercraft. Σαν το Hovercraft. Πώς τα Hovercraft αυτά τα ξέρετε αυτά τα... Ένα στρώμα αέρα το χωρίζει από το νερό. Ναι, που πλέουν έτσι. Πλέουν έτσι ο Καραμαλής. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραίος. Μπράβο. Τι λέγαμε. Επίσης, ο Καψής. Έχουμε τόσο ανάγκη να μιλήσουμε για τον Καραμαλή και δεν ξέρουμε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και κυρίες και κύριοι...